Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ποτάμι εξ αρχής, με απαράμιλη τόλμη και ανιδιοτέλεια, τόνισε πως το εθνικό συμφέρον επιβάλλει την υπερψήφιση της κύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και ήταν λογικό. Γράφει στην ιστοσελίδα του και σήμερα για τις θέσεις του αναφορικά με την εξωτερική πολιτική. Εισαγωγικά. Απορρίπτουμε τη χρήση της εξωτερικής πολιτικής για κατανάλωση στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι. Δεν μας αρέσουν τα πολιτικά παιχνίδια. Μας ενδιαφέρει η πολιτική που ωφελεί την πατρίδα μας. Η ονομασία των Σκοπίων είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικών που καταστρατηγούν το εθνικό συμφέρον για χάρη της δημαγωγίας. Σήμερα παλεύουμε να πετύχουμε τη σύνθετη ονομασία που τότε μας έδιναν, αλλά εμείς απορρίπταμε. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Η Συμφωνία των Πρεσπών καλύπτει τα παραπάνω και πολύ περισσότερα. Είναι υποφελής για την πατρίδα. Απλώς, η κοινωνία φαίνεται να έχει κατεβάσει ρολά στη λογική και τα αυτιά δεν ακούν τα επιχειρήματα. Και γι' αυτό δεν γίνεται διάλογος. Γιατί αυτό που συμβαίνει προφανώς δεν είναι διάλογος. Η Συμφωνία λοιπόν των Πρεσπών υπερκαλύπτει τα εθνικά προαπαιτούμενα, κλείνει με τρόπο δίκαιο και βιώσιμο ένα πρόβλημα δεκαετιών και προσδίδει στη χώρα ξανά μια έγκλη και ένα κύρος διεθνές. Μας απελευθερώνει παράλληλα πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο για την αντιμετώπιση των πραγματικών κινδύνων που όντως έχουμε στα ανατολικά μας σύνορα. Η πολιτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι απλή, όπως και η ζωή εξάλλου. Αλλά είναι απλή όταν ξέρεις τι θέλεις. Όταν ιεραρχείς το μείζον από το ελάσσον. Και όταν βεβαίως οι αρχές σου είναι αδιαπραγμάτευτες. Με τη σημερινή μου ψήφο, ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση δεν σημαίνει πως προσχωρώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ακούγεται ανορθόδοξο. Ένα κόμμα ή ένας βουλευτής που δεν προσχωρεί στο κυβερνόν στην κυβέρνηση να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης. Μήπως όμως ζούμε σε κανονικές στιγμές. Έλεγα δημόσια ήδη από την 1η Ιουλίου του 2018. Το Οκτωβρίου, με συγχωρείτε, του 2018. Να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση αν συνδεθεί με το μακεδονικό. Όταν δηλαδή έβλεπα να έρχεται αυτή η κορυφαία αντίφαση. Παρακαλώ, αυτό για τα πρακτικά. Το να λέμε, ποια είναι η αντίφαση, το να λέμε από τη μια ότι είναι πατριωτικά ορθή και εθνικά επιβεβλημένη η κύρωση της συμφωνίας και από την άλλη να μην κατανοούμε πως φυσικό προαπαιτούμενο αποτελεί η ύπαρξη κυβέρνησης που θα φέρει προς ψήφιση αυτή τη συμφωνία, προφανώς είναι αντίφαση, κορυφαία μάλιστα αντίφαση. Γιατί αν δεν υπάρχει η τωρινή κυβέρνηση, τότε δεν υπάρχει συμφωνία για να έρθει, αφού το σύνολο της αντιπολίτευσης την αρνείται. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το μακεδονικό δεν είναι μονάχα ένα εθνικό θέμα. Είναι θέμα ταυτωτικό για τον κάθε πολιτικό χώρο. Και επομένως υποδεικνύει και τις εκλεκτικές συγγένειες μεταξύ αυτών. Και αυτές είναι που καθορίζουν οι εκλεκτικές συγγένειες τις στέρεες συμμαχίες. Και βέβαια, οτιδήποτε άλλο είναι τακτική, που συνήθως εξυπηρετεί μικροσκοπιμότητες της συγκυρίας. Και δεν με αφορούν οι προφάσεις εναμαρτίες. Επιπλέον, δεν με πτωούν οι απειλές. Ούτε οι λιδωρίες εκείνων προφανώς κρίνουν εξαιδίων τα αλότρια. Και βεβαίως απαιτείται περίσσια θράσους από εκείνους που δεν δίστασαν να σχηλέψουν το κοινοβουλευτικό σώμα του ποταμιού και όχι μόνο του ποταμιού, να κουνάνε το δάχτυλο με ηθικοπλαστικές παρατηρήσεις και κρατώντας την τροφέα του άσπυλου να μιλούν για γυρολόγους, για ξέμπαρκους και για ρετάλια. Και ο καθένας μας αυτό το μικρό τόπο έχει την ιστορία πίσω του. Αντιλαμβάνουμε βεβαίως και τη σφοδρότητα των επιθέσεων που δέχομαι από συγκεκριμένη μερίδα δημοσιογράφων και τύπου που έχουν μάθει να λειτουργούν δυστυχώς καιρό τώρα περισσότερο ως γραφεία κομματικής προπαγάνδας παρά βεβαίως ως λειτουργή του τύπου. Και αυτά είναι σημεία των καιρών. Ας είμαστε ειλικρινείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το διακύβευμα δεν είναι ούτε καν το κορυφαίο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Το διακύβευμα είναι άλλο. Η Συμφωνία των Πρεσπών και τα παρεπόμενά της δημιουργούν νέους πολιτικούς και κοινωνικούς συσχετισμούς και αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό της χώρας.
Και αυτό ακριβώς είναι αυτό που προκαλεί ανησυχίες και σφοδρές αντιδράσεις. Πάντα υποστήριζα πως το κατά Φουκουγιάμα τέλος ιστορίας ούτε έχει έρθει, ούτε πρόκειται να έρθει. Τουλάχιστον σε ορατό ορίζοντα χρονικό. Υπάρχει αριστερά και υπάρχει δεξιά. Στο μεγάλο, το ευρωπαϊκό κάδρο, οι οριοθετήσεις μεταξύ προόδου και συντήρησης ήταν και σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ σαφείς. Τόλμησα να πω από τον περασμένο Γενάρη πως αν τα κόμματα της προοδευτικής αντίληψης και της προοδευτικής αντιπολίτευσης και ανέφερα το Κινάλ και το Ποτάμι ήταν λιγότερο υποκριτικά και θυμωμένα, θα μπορούσαν να προσφέρουν εναλλακτική λύση για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Όχι βεβαίως παρέχοντας λευκή επιταγή στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βάσει μιας μίνιμουμ προγραμματικής συμφωνίας και ακολούθησε οριμαχδός επιθέσεων εναντίον μου. Επιμένω να πιστεύω πως τα λάθη, οι ανεπάρκειες, οι ιδεολογικές αιμονές, οι ευθύνες που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης και τα χρόνια τα τελευταία της αντιπολίτευσης δεν αποτελούν την κολυμβήθρα του Σιλάμ για εκείνους που μας χρεοκόπησαν και που έρχονται ρευασιστικά σαν να μην έχει συμβεί τίποτα στο παρελθόν. Και αν θέλουμε η πολιτική να ξαναβρει την επαφή με την κοινωνία, θα πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος την υποκρισία, τον κινησμό, τις ηθικοπλαστικές παρατηρήσεις και τις βολικές νοητικές κατασκευές για λωτοφάγους. Αγαπητέ μου Σταύρο, το ότι παραμένω σταθερός 20 χρόνια τώρα σε αυτό που θεωρώ εθνικά εποφελές και σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες μου, μου το χρεώνεις ως εκπρομελέτης λάθος. Το σημερινό ποτάμι, με το δικό σου σιγοντάρισμα, θεωρεί στρατηγικό εταίρο τη Νέα Δημοκρατία, το παλαιότερο από το παλιό. Η Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία που έκτισε το πελατειακό κράτος και χρεοκόπησε τη χώρα. Την τωρινή Νέα Δημοκρατία στην υπερπατριωτική της εκδοχή. Μια εκδοχή που χιλιόμετρα απέχει από το φιλελεύθερο ευρωπαϊσμό που εμείς επαγγελόμαστε. Τι σχέση έχει αυτό το πράγμα με το ποτάμι, με το ποτάμι στο οποίο εκλεγήκαμε τον Ιανουάριο του 2015? Και κακά τα ψέματα, η σχέση μου με το ποτάμι είχε καταστεί λήξη πρόθεσμη από το τελευταίο μας συνέδριο, όπου με μεγάλη πλειοψηφία υιοθετήθηκε η στρατηγική προσέγγισης με τη Νέα Δημοκρατία. Και από το βήμα του συνεδρίου, δημόσια, είχα πει πως μια τέτοια επιλογή που βρίσκεται στον αντίποδα της ιδεολογίας, των αρχών και της πολιτικής μου διαδρομής δεν με αφορά. Σταύρο και πρώην συνοδοιπόροι μου στο ποτάμι, αύριο στις Πρέσπες εύχομαι να μην κάνετε ούτε το έγκλημα ούτε το λάθος. Κλείνοντας, ο πολιτικός δεν μπορεί να αρνείται, να αποφεύγει, να δηλιάζει, να σηκώσει το βάρος των ευθυνών που συνεπάγεται η στάση του στα κρίσιμα ζητήματα. Κι αν είσαι πολίτης, δικαιούσε να αρνηθείς την ανάληψη ευθυνών που σου αναλογούν αν νιώσεις πως σε βαραίνουν υπέρμετρα. Ο πολιτικός όμως υποχρεούται να ακολουθήσει τις αρχές και τη συνείδησή του, αταλάντευτα, χωρίς αστερίσκους, χωρίς υπεκφυγές και βεβαίως χωρίς στρεψοδικίες. Σας ευχαριστώ.